Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το ιδιωτικό χρέος, αναφέρθηκε και η Λούκα Κατσέλη πριν, το ιδιωτικό χρέος είναι ένα πρόβλημα διαρκείας για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Αλλά τα 4 τελευταία χρόνια το πρόβλημα αυτό έχει γιγαντωθεί. Και έχει γιγαντωθεί όχι τόσο, όχι κυρίως λόγω του ότι έχει αυξηθεί ως μέγεθος, έχει συμβεί και αυτό. Έχουν αυξηθεί και τα κόκκινα δάνεια στην ελληνική κοινωνία, έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά κατά τη γνώμη μου έχει γιγαντωθεί κυρίως γιατί έχει εγκαθιδρυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μία αντίληψη όπου σε αυτό το ζήτημα το κράτος έρχεται ως τιμωρός. Το κράτος είναι τιμωρός. Το κράτος είναι τιμωρός μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού που δεν ρυθμίζει και στην πραγματικότητα ποτέ δεν νομοθετήθηκε για να ρυθμίσει τις οφειλές των πολιτών. Το κράτος έρχεται ως τιμωρός μέσα από ένα πτωχευτικό κώδικα που βασικά προβλέπει στη ρευστοποίηση των περιουσιών των πολιτών και όχι στην προστασία τους. Το κράτος έρχεται ως τιμωρός διότι καταργεί και κατήργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Το κράτος έρχεται ως τιμωρός διότι μεταβιβάζονται τα δάνεια από τις τράπεζες στα funds στην πραγματικότητα χωρίς καμία δεσμευτικότητα και χωρίς καμία δικλίδα ασφαλείας υπέρ των πολιτών. Χωρίς καν τη στοιχειώδη δικλίδα ασφαλείας να γίνεται μια προηγούμενη πρόταση ρύθμισης των οφειλέτη πριν τον πληστηριασμό. Αυτή είναι η βασική, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη η οποία γιγάντωσε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το γιγάντωσε ως πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και την ίδια ώρα, ενώ συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια ραγδαία συρρήκνωση του εισοδήματος της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, των μισθωτών, των συνταξιούχων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, λόγω του πληθωρισμού, αλλά και λόγω της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι δεν μειώνει τους έμεσους φόρους, δεν μειώνει το ΦΠΑ, επιδοτεί την εσχροκέρδεια, στηρίζει στην πραγματικότητα τη σόρευση υπερκερδών σε ελάχιστους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτή την πολιτική έχουμε βρεθεί σε μία συνθήκη όπου το εισόδημα των πολιτών ουσιαστικά στοχοποιείται για να όχι απλώς να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, τα funds και κάποια ολιγοπόλια, αλλά να την ενισχύσουν κιόλας, να κερδοσκοπήσουν κιόλας εν μέσω κρίσης. Κατά τη γνώμη μας, κατά τη δική μας αντίληψη και αυτό εκπέμπει και η πρότασή μας, το κράτος δεν μπορεί να μένει ούτε αδιάφορο, ούτε αμέριμνο την ώρα που τα funds φέρονται με αυτή την ασυδοσία απέναντι στους πολίτες. Το κράτος δεν μπορεί να κρατάει μια απόσταση και να σφυρίζει αδιάφορα την ώρα που χάνονται περιουσίες και σπίτια, πρώτες κατοικίες και άνθρωποι πετιούνται στο δρόμο ενώ το εισόδημά τους καταρακώνεται. Το κράτος δεν μπορεί πόσο μάλλον να συνεπικουρεί την κερδοσκοπία συγκεκριμένων funds. Άρα αυτό που ενσωματώνει η πρότασή μας, αυτό που λέει στην πραγματικότητα η πρότασή μας, είναι το εξής πολύ απλό, αλλά κατά τη γνώμη μου και πλέον κρίσιμο. Το κράτος ανακτά την κοινωνική του λειτουργία. Το κράτος έχει κοινωνική λειτουργία. Έχει προστατευτική λειτουργία. Δεν είναι ένας μηχανισμός... Δεν μπορεί να είναι, δεν θέλουμε να είναι, δεν δεχόμαστε να είναι ένας μηχανισμός στήριξης της κερδοσκοπίας ολιγοπολίων. Δεν μπορεί να είναι αυτό το κράτος για μας. Αυτό λέει στην πραγματικότητα η πρότασή μας. Αν η πρότασή μας, αν η θέση μας προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από αυτό που πρόσφερε ο νόμος Κατσέλη, στην πραγματικότητα καλύπτει λαϊκά και κυρίως τα μεσαία στρώματα, δίνει τη δυνατότητα πιο γρήγορο και εύκολων ρυθμίσεων λόγω του της ψηφιακής πλατφόρμας και του εξοδικαστικού μηχανισμού, άρα δεν μεταφέρεται όλο το βάρος στα δικαστήρια, ωστόσο κρατάει τη δυνατότητα πάντα προσφυγής στο φυσικό δικαστή. Στο να μπορεί στο τέλος της μέρας, αν δεν έρθουν τα αποτελέσματα που χρειάζεται για τον πολίτη, να μπορεί αυτός να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρα είναι μια συνολική πρόταση προστασίας, δεν είναι εξυπηρέτηση χατήρι για κανέναν, αλλά δεν μπορεί να είναι, ξαναλέω, το κράτος ένας μηχανισμός και ένα εργαλείο κερδοσκοπίας των funds. Πρέπει να παρέμβει κοινωνικά. Και αυτό θα κάνουμε με αυτή την πρόταση όταν θα μας δοθεί η δυνατότητα να την νομοθετήσουμε. Είστε καλά, κύριε Υπουργέ.